Ζητήματα καθημερινότητας αλλά και υποδομών αναμένεται να απασχολήσουν κατά προτεραιότητα τη νέα Δημοτική Αρχή Ξάνθης με την ανάληψη των καθηκόντων της που είναι προγραμματισμένη να γίνει στην 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον νέο Δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη, ο οποίος προχώρησε σε μια πρώτη ανάλυση των στόχων της παραταξής του. Πρέπει να συνεργαστούμε άριστα με τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο από όλους τους συνδυασμούς. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που να συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων της πόλης. Και τρίτον, πρέπει να δούμε τα έργα υποδομής που καθημερινά παρέχουν παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, τους χώρους άθλησης και πολιτισμού, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μην στερούνται από αυτές τις υποδομές και είναι σε μαύρα χάλια. Το τρίτο σκέλος είναι ότι πρέπει να δούμε το τι υποδομές θα κάνουμε, όπως θα σας πω και τώρα για πρώτη φορά, το δεύτερο κολυμβητήριο που θα γίνει στο γήπεδο της Ασπίδος και με ειδικές προδιαγραφές για παιδιά με αμαία και κάτω από το χώρο που θα είναι τα αποδυτήρια, από τον χώρο που θα είναι τα αποδυτήρια, θα έχουμε και 300 τετραγωνικά χώρους που θα κάνουμε 100 τετραγωνικά ένα χώρο για γυμναστήριο με παιδιά με ειδικές ανάγκες, 100 τετραγωνικά ο δεύτερος χώρος θα είναι για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες και ο τρίτος χώρος θα είναι για τα γραφεία αυτών των φορέων. Έτσι ώστε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών σε μια ομάδα ανθρώπων που είμαστε ίδιοι. Και εμείς με την πράξη αυτή το αποδεικνύουμε εμπράκτως. Και θα κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις στον ΑΜΕΑ, όπου υπάρχει και ακόμη ένα πρόγραμμα που δεν υλοποιήθηκε από το Φιλόδημος για προσβάσεις ΑΜΕΑ σε όλο το κομμάτι ευθύνης του Δήμου. Και έχουμε και άλλες τέτοιες προγράμματα, όπως θα ολοκληρωθεί το παλιό κολυμβητήριο. Θα είναι στόχος να ανοίξει το πάρκινγκ, να βρούμε και άλλους χώρους πάρκινγκ στο συνοικισμό των 12 Αποστόλων. Έχουμε τον μεγαλύτερο στόχο που θα το λυπήσουμε και είναι στοίχημα για μας, το κλείσιμο της παλιάς πόλης, η πεζοδρόμηση από παντού, έτσι ώστε να κάνουμε δραστηριότητες στοχευμένες, να φέρουμε τουρισμό με όλους τους δήμους μαζί, με το επιμελητήριο μαζί, με την περιφέρεια μαζί. Δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να ενωθούμε για να πετύχουμε το σκοπό και το στόχο για αυτόν τον τόπο που η κοινωνία μας τιμά και πρέπει και εμείς να είμαστε αντάξει της εκπροσώπησης των προβλημάτων της κοινωνίας μας. Και έχουμε και άλλα θέματα βεβαίως με στόχο σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πολλές φορές από διαφορία δική μας τα χάνουμε. Και θα πω και κάτι δημόσια, ότι δεν μας πειράζει να δώσουμε και 1 εκατομμύριο ευρώ μελέτες πέρα από την υπηρεσία μας έξω. Έχουμε επιστήμονες οι οποίοι έχουν σπουδάσει χρόνια και πρέπει αυτοί να κάνουν δουλειά, να επιβιώσουν στο κομμάτι των μελετών. Όμως με αυτά τα χρήματα που δώσουν μελέτες να έχετε υπόψη σας ότι θα πάρουμε πάνω από 20 και 30 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις. Οπότε πρέπει να το κάνουμε στοχευμένα για να μπορούμε πραγματικά να κάνουμε έργα μεγάλα. Και ένα ακόμη μεγάλο έργο είναι στόχος μας, τη μελέτη που είχαμε κάνει παλιά για το νερό, τη μεταφορά του νερού από τον Παράδεισο, 2.000 κυβικά την ώρα. Πρέπει και αυτό με το συνάδελφο που αναλάβει τη ΔΕΙΑΞ θα το κυνηγήσουμε να τύχουμε της χρηματοδότησης και βεβαίως και το τρίτο βασικό κομμάτι είναι τα σκουπίδια. Ως μεγάλη στόχη που λέμε για να μπορούμε να δούμε τι θα γίνει με τη ΔΙΑΜΑΘ, τι θα γίνει με το σύνδεσμο και ποιος θα είναι ο στόχος τέλος πάντων της ανακύκλωσης με μια μελέτη η οποία θα αναδεικνύει το χρονοδιάγραμμα και το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας των σκουπιδιών. Αρκετά φιλόδοξη στο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να βελτιώσει τόσο την καθημερινότητα των δημοτών όσο και τις υποδομές του Δήμου, εμφανίζεται η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ξάνθης, η οποία ορκίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους που εξελέγησαν στις 26 Μαΐου το μεσημέρι της Κυριακής.